Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα στο κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος θα δούμε και τα εξής. Προετοιμασία για εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα στο δεύτερο γύρο. Συναγερμό στο επιτελείο Μητσοτάκη για τον νέο κόλπο Κασιδιάρη και τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων για επτακομματική βουλή. Μην παριστάνεις μετά ότι δεν το ήξερες. Οι δύο εντολές από την Κομισιόν και τη ΣΥΠΑ στην επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ άλλαξαν αφήγημα για τις δεύτερες εκλογές. Μία ευγενική χορηγία από τον Ερντογάν στο Μητσοτάκη. Με αυτό το τρίκ στέλνει ψηφοφόρους στον Κυριάκο. Γιατί άραγε? Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Θα έχεις παρατηρήσει και εσύ φαντάζομαι ότι η πολιτική συζήτηση που κυριαρχεί από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου είναι για το ενδεχόμενο ο Μητσοτάκης να πάρει 180 βουλευτές. Το γιατί συμβαίνει αυτό το εξηγήσαμε εν μέρη στο προηγούμενο βίντεο. Πολύ περιεκτικά και σύντομα για όσους το έχασαν, ο λόγος που τα δύο μεγάλα κόμματα λένε μόνο για τους 180 βουλευτές είναι επειδή αυτό συμφέρει και τα δύο. Η Νέα Δημοκρατία μετά τις αλαζονικές φανφάρες ότι στόχος είναι ο αριθμός των βουλευτών που θα της επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα μόνη της, δηλαδή οι 180, άλλαξε ξαφνικά γραμμή διότι, όπως είπε και ο Δένδιας, κατάλαβε πώς αυτό μπορεί να τρομάξει τους ψηφοφόρους και να επιφέρει χαλαρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει συνεχώς και αυτός για το σενάριο με 180 βουλευτές για τη Νέα Δημοκρατία, διότι τον συμφέρει εξίσου να αναδεικνύει με ποιο τρόπο ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να κυβερνήσει ως μονάρχης και άρα να βάλει τους ψηφοφόρους σε δεύτερες σκέψεις. Εξάλλου, με τις εκλογές ένα μήνα από τώρα, είναι το πιο ισχυρό και τελευταίο χαρτί που μπορεί να παίξει σε μια προσπάθεια ώστε να ανακόψει τη γαλάζια κυριαρχία. Υπάρχει όμως και ένας ακόμα λόγος που τα δύο κόμματα περιορίζουν την κουβέντα στα περί 180 βουλευτών. Η εντολή της Κομισιόν είναι πλέον ξεκάθαρη. Είχαμε ενημερώσει εγκαίρως πριν τις εκλογές ότι ενώ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έταζαν λαγούς με πετραχίλια στα οικονομικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσε για λιτότητα. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο πλέον. Η Κομισιόν διεμήνησε ότι από το τέλος του 2023 και μετά κόβει τις ενισχύσεις για τα ενεργειακά του τέστην, ζητάει από το 24 να πάψουν οι κρατικές επιδοτήσεις όπως αυτές που δίνονται για το πανάκριβο ρεύμα. Η Κομισιόν απαιτεί παράλληλα λιτότητα και ακριβά πλεονάσματα. Το φθινόπωρο, όταν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα έχουμε τη νέα κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει λεπτομερώς τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα για το νέο πρόγραμμα, ενώ θα απαιτήσει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Κοινώς, όποια χώρα, παύλα κυβέρνηση, δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της, ο παράς θα κόβεται. Γι' αυτό είναι συνδεδεμένες με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά σε γενικές γραμμές τα γνώριζαν και τα δύο μεγάλα κόμματα όταν σου έταζαν αυξήσεις στους μισθούς, μείωση φόρων κτλ. Για να προσελκύσουν ψηφοφόρους στις πρώτες εκλογές. Τώρα όμως που η εντολή από την Κομισιόν έγινε πολύ πιο συγκεκριμένη, τα δύο μεγάλα κόμματα επιχειρούν να αποφύγουν τη συζήτηση για τα οικονομικά, όπως αποφεύγει ο διάβολος στο λιβάνι για να μην εκτεθούν μετεκλογικά και κυρίως η Νέα Δημοκρατία που αποτελεί το φαβορί. Η άλλη εντολή είναι από τη ΣΥΠΑ που επιθυμούν άμεσα να υπάρξει ελληνοτουρκική συμφωνία στο Αιγαίο για να βγουν οι ενεργειακοί πόροι, μια συμφωνία τύπου Πρεσπών. Και αυτό το είχαμε αναφέρει πολλές φορές πριν τις εκλογές, όμως οι ψηφοφόροι σε γενικές γραμμές δεν το συμπεριέλαβαν στα κριτήριά τους. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρει ή περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Αν δώσουμε και μερικά μίλια ή κανένα από τα νησιά μας στην Τουρκία, η σύνταξη να μην κοπεί, όπως έλεγαν και οι ηλικιωμένοι στις Σέρες, που ψήφισαν δαγκωτό τον Καραμαλή. Μοιάζει με αυτό που ακουγόταν και για τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι είπαμε τότε το ναι για να μην κοπούν κι άλλο οι συντάξεις. Αυτά που λέμε για το Αιγαίο δεν είναι ούτε θεωρίες ούτε σενάρια. Εξάλλου είδαμε μια πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας όταν οι κυβερνώντες
δεν πήγαν για πρώτη φορά στα κριτικά μας νησιά το Πάσχα. Μπορεί τώρα προεκλογικά ο Μητσοτάκης να λέει ότι δεν θα παραχωρήσουμε τίποτα στην Τουρκία και μακάρι να είναι έτσι. Το θέμα όμως είναι ότι ο ίδιος είχε δώσει την εντολή να μην πατήσει κανείς το Πάσχα στα νησιά μας. Περισσότερα για τα ελληνοτουρκικά θα πούμε σε λίγο, όπως και τον τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν μέσα από το CNN Turk στέλνει ψηφοφόρους στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Ένας προπονητής μου όταν έπαιζα μπάσκετ μας έλεγε πολύ συχνά τη ρίση «Τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται». Το έλεγε αυτό κάθε φορά λίγο πριν από έναν αγώνα όταν στον προηγούμενο είχαμε πετύχει μια σημαντική νίκη καθοριστική για το πρωτάθλημα. Όσοι λοιπόν περιμένουν με σιγουριά ότι στο δεύτερο γύρο τα αποτελέσματα θα είναι ίδια, καλό θα ήταν να κρατάνε μια πισινή. Όπως είπε εύστοχα και ένας πολιτικός αναλυτής, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% σε λάθος γύρο των εκλογών. Ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου μιλάνε για επτακομματική βουλή, όπως αυτή της Kappa Research που λέει ότι μπαίνουν εκτός από τα 5 κόμματα η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό το σενάριο, όπως και το νέο τρίκ Κασιδιάρη για να είναι υποψήφιο στο δεύτερο γύρο, είναι που έχουν σημάνει συναγερμό στο επιτελείο του Μητσοτάκη. Ξεκινάμε από το ενδεχόμενο της επτακομματικής βουλής με Νατσιό και Κωνσταντοπούλου να προστίθονται, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις. Όσα περισσότερα κόμματα μπουν, τόσο θα δυσκολευτεί η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με το νέο εκλογικό σύστημα, αλλά και κυρίως να πάρει τους 180 βουλευτές, όπως ονειρεύεται, αλλά στα κρυφά πλέον. Τις τελευταίες ώρες προέκυψε και ένας ακόμα αστάθμητος παράγοντας για το Μάξιμου. Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι θα κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής στην Α Αθηνών με τον συνασπισμό ανεξαρτήτων υποψηφίων υπό την επωνυμία Έλληνες. Το νέο εγχείρημα, όπως δηλώνει, θα πετύχει να σπάσει τον μπλόκο με βάση το τι προβλέπει ο σχετικός νόμος αλλά και την γνωμοδότηση Αλεβιζάτου, ο οποίος βεβαίως τώρα λέει κάποια πράγματα διαφορετικά. Στην ανακοίνωσή του, αφού περιγράφει πώς θα λειτουργήσει το νέο κόλπο, καταλήγει στον λόγο που δεν έδωσε γραμμή υπέρ συγκεκριμένου κόμματος. Όπως είπε, ήταν για να μην αποκλειστεί και αυτό στη συνέχεια, επειδή θα το είχε στηρίξει ξεκάθαρα. Επειδή κάποιοι με έχετε ρωτήσει με μηνύματά σας αν υπάρχει περίπτωση να κατέβει ο Κασιδιάρης στο δεύτερο γύρο, η αίσθηση που έχω είναι ότι θα κατέβει μεν, αλλά θα τον ξανακόψουν δε. Επαναλαμβάνω, επειδή ορισμένοι μπορεί να μην το κατάλαβαν, αλλά επειδή υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν για διάφορους λόγους να αλλάξουν τα λόγια μου, δεν λέω τι θέλω ή τι δεν θέλω, μιλάω δημοσιογραφικά και μόνο. Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον τον έκοψαν όπως τον έκοψαν στον πρώτο γύρο, θα βρεθεί τρόπος να κάνουν το ίδιο και για το δεύτερο γύρο. Αν δεν ήταν αποφασισμένοι για όλα, δεν θα τον έκοβαν εξ αρχής. Βέβαια, αν παρελπίδα καταφέρει να σπάσει τον μπλόκο, τότε όλα τα δεδομένα και οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμηθεί, αλλά είναι δύσκολο, είναι τα υπόλοιπα κόμματα που κόπηκαν, του Εμφιετζόγλου Μπογδάνου, με τις συμμαχίες που επιχειρεί τις τελευταίες ώρες και της Λατινοπούλου. Αν θέλετε την εκτίμησή μου και για αυτή την περίπτωση, βλέπω λίγο δύσκολο αυτά τα κόμματα να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή. Εκτός και αν ενωθούν όλα μαζί με αυτά που πήραν κάτω από μονάδα. Όπως είπαμε όμως, είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη για κόμματα που δεν δοκιμάστηκαν στον πρώτο γύρο επειδή δεν τους επέτρεψαν να κατέβουν. Είδαμε πάντως τι ποσοστά πήραν τα υπόλοιπα μικρά και πώς πλήρωσαν στην κάλπη την πολυδιάσπαση. Περνάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Ενώ η εντολή των Αμερικανών για πρέσπες του Αιγαίου έχει μείνει στη μέση και αναμένεται να την συνεχίσει ή όχι η νέα κυβέρνηση, ο Ερντογάν με τον τρόπο του στέλνει ψηφοφόρους στο Μητσοτάκη. Στο CNN Turk, ένας άνθρωπος μαριονέτα του Ερντογάν κλήθηκε να μιλήσει για το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του, εμφάνισε τον Μητσοτάκη ως τον πρωθυπουργό με εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Ποια ακριβώς ήταν η εχθρική στάση του Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία? Το ότι δεν κάναμε Πάσχα στα κριτικά μας νησιά για να μην τους στεναχωρήσουμε? Το ότι έπαιρνε όπλα από εκεί και τα έστελνε στην Ουκρανία? Ή όταν πίεσε, όπως είχε αποκαλυφθεί, τον Αναστασιάδη να σταματήσει η Κύπρος στις εξορίξεις, γιατί αυτό ήθελαν οι Αμερικανοί και επίσης για να μην τσαντιστούν οι Τούρκοι? Αντιθέτως, ο Τούρκος αναλυτής εμφάνισε τον Τσίπρα ως τον πρωθυπουργό με τον οποίο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν μια καλή ισορροπία.
Πολύ απλά ο άνθρωπος του Ερντογάν παρουσίασε τον Μητσοτάκη σαν τουρκοφάγο, ενώ τον Τσίπρα ως υποχωρητικό. Αναρωτηθείτε λοιπόν εσείς ποιον ευνοεί αυτό. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα θα είναι να στείλει ο Ερντογάν ψηφοφόρους στο Μητσοτάκη με πληρωμένο πούλμαν από την τσέπη του. Γιατί όμως να θέλει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης? Μήπως επειδή μαζί έκαναν κρυφή συμφωνία και οι Αμερικανοί χρειάζονται ξανά τους ίδιους παίχτες για να την ολοκληρώσουν? Τραβηγμένο? Αν το θεωρείς τραβηγμένο, μην ξεχνάς ότι και ο Ερντογάν έκανε την έκπληξη στις τουρκικές εκλογές, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις τον έδιναν δεύτερο με 5 μονάδες διαφορά, τελικά ήρθε πρώτος. Ο λόγος θα περάσει στον συνάδελφο Κοσμά Καραΐσκο από το turkikanea.gr για να μας μεταφέρει περισσότερες ειδήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Αμέσως μετά θα δούμε τρόπους και απλά μυστικά για να μειώσουμε τον τσουχτερό λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Μπακάρ, ο Υπουργός Αμήνης της Τουρκίας, είπε ότι εμείς επιθυμούμε την αύξηση του διαλόγου με την Ελλάδα και αυτό παρά το ότι βρεθήκαμε, λέει, αντιμέτωποι με αναλυθείς και ανεπιθύμητες κατηγορίες περί πόντου. Αυτά τα απορρίπτουμε κατηγορηματικά και δεν τίθεται θέμα συζήτησης για αυτά. Κι όμως η Ελλάδα, όπως αυτοί θέτουν ότι τους κατέβει στο κεφάλι, θα έπρεπε κάθε φορά που συναντάμε κάποιον Τούρκο αξιωματούχο να θέτουμε θέμα αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, θέμα αυτονομίας, αυτοδιοίκησης μάλλον, Ήμβρου και Τενέδου και φυσικά θέμα αναγνώρισης ποντιακής γενοκτονίας. Να τα θέτουμε. Θα μου πει κάποιος γιατί υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν? Γιατί υπάρχει περίπτωση εμείς να δεχτούμε αποστρατικοποίηση των νησιών μας? Ή μήπως υπάρχει? Δεν ξέρω. Με αυτούς που μας κυβερνάνε όλα τα περιμένουμε. Το τέλος συνέντευξής του είπε κάτι πικρό για την Ελλάδα, αληθινό. Είπε δηλαδή ότι και στην Ελλάδα γίνεται λόγος για προμήθεια όπλων, αλλά αυτοί δεν μπορούν να τα κατασκευάσουν, αλλά τα προμηθεύονται. Επαναλαμβάνω. Είπε ότι αυτοί δεν μπορούν να κατασκευάσουν όπλα οι Έλληνες, αλλά τα προμηθεύονται. Ακούει κανείς κάτω στην Αθήνα? Ακούει. Νοιάζεται γι' αυτό? Μήπως λέει ψέματα ο Ακάρ? Αλήθεια λέει. Ο Ερντογάν έκανε μια ομιλία σε άτομα που κατάγονται ή μένουν στα Βαλκάνια. Στην Τουρκία τα Βαλκάνια τα αποκαλούν Ρούμελι. Είναι η επαρχία της Ρούμελης του Οθωμανικού κράτους. Από εκεί προέρχεται αυτή η ορολογία. Ο Ερντογάν λοιπόν άρχισε να αναφέρει στην αρχή της ομιλίας του τις πόλεις οι οποίες κατά τα μυαλά του έχουν κάποιο τουρκικό προφανώς στίγμα. Ανάμεσα σε αυτές ανέφερε τη Φιλιππούπολη, το Μόσταρ, την Κομωτινή και άλλες. Ακολούθως ανέφερε ότι σήμερα εδώ ακούω τις κραυγές «Αλάχ, αλάχ» που φώναζαν οι επιδρομείς μας και έφτασαν ως τη Βιέννη. Προφανώς αυτόν τον κατακτατικό πόλεμο που έκαναν οι Οθωμανοί είναι κάτι το ιδανικό για τον Ερντογάν και γι' αυτό το αναφέρει με αυτόν τον τρόπο. Άρα προφανώς και αυτό θέλει να κάνει ο άνθρωπος και τώρα. Μένει να το καταλάβουν και οι Έλληνες κάποτε αυτό. Ανέφερε πως λίγο πριν αποβιώσει ο Αλί Εζετμπέκοβιτς, ο γνωστός Ισλαμιστής ηγέτης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, είχε μια συνάντηση μαζί του. Εκεί λοιπόν ο Εζετμπέκοβιτς του είπε ότι τέκνο Ταγίπ, εδώ πέρα η περιοχή ανήκει στους απογόνους του Πορθητή και είναι τώρα δική σας παρακαταθήκη. Έτσι λοιπόν είπε ο Ερντογάν, και εμείς αυτή την παρακαταθήκη την τηρούμε και ποτέ δεν αισθανόμαστε αυτά τα εδάφη ως μακρινά από εμάς. Δηλαδή όλα τα Βαλκάνια είναι παρακαταθήκη για τους Τούρκους και ιδιαίτερα για τον Ερντογάν. Αυτό μας λέει ο κύριος Ερντογάν. Έκανα ακόμα μία έμεση αναφορά στην Ελλάδα λέγοντας σε ένα σημείο του λόγου του ότι αδερφοί μου, αυτοί οι οποίοι έρχονται από τη Δυτική Θράκη, από τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια δεν είναι μετανάστες σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλά είναι τα πραγματικά τέκνα αυτής της χώρας. Προσέξτε, δεν είπε αυτοί που έρχονται από την Ελλάδα, από τη Δυτική Θράκη. Δηλαδή, ενώ είπε, ας πούμε, από τη Βουλγαρία, δεν είπε από τη Νότια Βουλγαρία, είπε όμως από τη Δυτική Θράκη, δεν είπε από Ελλάδα, σαν να είναι κάτι διαφορετικό, καταλάβατε. Και φυσικά αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι οι λόγοι είναι γραμμένοι. Είπε επίσης ότι, αδέρφια μου, η Ρούμελη είναι μια πληγή στην καρδιά του έθνους μας που δεν θα κλείσει ποτέ. Δηλαδή, πώς μέχρι πριν από αρκετά χρόνια αρκετοί Έλληνες αισθανόταν έτσι για την Κωνσταντινούπολη, το ίδιο αισθάνεται σήμερα για όλα τα Βαλκάνια ο Ερντογάν. Τέλος. Στο τέλος της ομιλίας του βράβευσε διάφορους Τούρκους ηγέτες από τα Βαλκάνια, προφανώς πολλοί υπάκουους στην Τουρκία, και ανάμεσα σε αυτούς βράβευσε και μία Ελληνίδα πολίτη, την κυρία Τσιντέμα Σάφογλου, την πρόεδρο του κόμματος της Άγκυρας, του κόμματος ΔΕΜΠ. Επίσης, μαζί με την κυρία Ασάφογλου, στην πρώτη σειρά ήταν οι ψευδομουφτίδες Ιμπραήμ Σερίφ και Μουσταφά Τράμπα, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκε και σύσσωμη οικογένεια Σαδίκ. Ευχαριστούμε πολύ Κοσμά για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στα οικονομικά και στο ενεργειακό, για το οποίο όπως λέγαμε και νωρίτερα
Η Κομισιόν επίσης ζητάει λιτότητα. Ας κρατήσουμε όμως και σε μία άκρη ότι αυτά που λέγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόψιμο του ΠΑΣ για το ρεύμα μπορεί να είναι ένα τεχνητό βοήθημα υπέρ του Μητσοτάκη. Να λέγεται επίτηδες ώστε να εμφανιστεί μετά ως ο ήρωας που δεν έκοψε το συγκεκριμένο επίδομα και ας συνεχίσει να είναι πανάκριβος ο λογαριασμός στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είτε κοπούν οι επιδοτήσεις στο ρεύμα από το νέο έτος είτε όχι, ο ηλεκτρολόγος και εναερίτης Διονύσης Πανόπουλος θα μας πει απλά μυστικά για να γλιτώσουμε το δυνατόν περισσότερα χρήματα με το ηλεκτρικό ρεύμα. Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον μετρητή ράγας και πώς μπορείτε με αυτή τη συσκευή, τοποθετώντας την στον πίνακά σας με τη βοήθεια φυσικά ενός εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων, να μπορέσετε να παρακολουθείτε πιο προσεκτικά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις καταναλώσεις που μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να εξοικονομήσετε αρκετά χρήματα, μην περνώντας το όριο κιλοβατόρων που έχει ρυθμίσει ο πάροχός σας, για να μην χρεωθείτε αναδρομικά επιπλέον ακόμα και για τις προηγούμενες κιλοβατόρες που ενδεχομένως έχετε κάψει. Με μια ματιά, αν ρίξετε στο ίντερνετ, θα δείτε ότι από 10 ευρώ και πάνω ξεκινάνε οι φθηνότεροι. Δεν χρειάζεται να βάλετε και κάτι ακριβό. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο μετρητή ράγας στον πίνακά μου και σας πληροφορώ 15 χρόνια δεν έχει πάθει τίποτα και ήταν από τους φθηνότερους. Στη χρήση λοιπόν της συσκευής και όταν θα το τοποθετήσετε στον πίνακά σας, θα δείτε ένα παλμό ο οποίος, όπως αυτός που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, θα έχει 2 ή 3 συχνότητες, θα βλέπετε δηλαδή ότι αναλόγως πόσο κοστοβόρα είναι η συσκευή που έχετε βάλει στην πρίζα, θα είναι και πιο γρήγορος ο παλμός. Έτσι, αν για παράδειγμα κάποια συσκευή πάρει μπροστά που δεν την έχετε αντιληφθεί εσείς ότι καίει και δείτε στον πίνακά σας ο παλμός αυτός να αναβοσβήνει με γρήγορη συχνότητα, εκείνη τη στιγμή μπορείτε άνετα να υποψιαστείτε ότι κάποια συσκευή που δεν είχατε αντιληφθεί είναι αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, οπότε θα μπορέσετε, κλείνοντας μία-μία τις ασφάλειες ή βγάζοντας τις συσκευές σας από την πρίζα, να εντοπίσετε τελικά ποια είναι αυτή η συσκευή που καίει τόσο πολύ ρεύμα. Αντίθετα, με κάποιες συσκευές που πιστεύατε ότι καίνε πάρα πολύ ρεύμα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι, βλέποντας επίσης τον παλμό, ότι επειδή θα είναι πολύ μειωμένη συχνότητα, δηλαδή θα αναβοσβήνει πιο σιγά, ότι τελικά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για κάποιες συσκευές για το πόσο καίνε, εφόσον βλέπετε ότι υπάρχουν συσκευές που καίνε πολύ περισσότερα από αυτό που είχατε υπολογίσει. Αν έχετε αμφιβολίες για το αν ο μετρητής της ΔΕΗ γράφει σωστά, θα μπορέσετε να ελέγξετε αν καταγράφει σωστά και ο μετρητής της ΔΕΗ. Για παράδειγμα, εάν τη στιγμή που τοποθετήσατε τον ψηφιακό μετρητή ράγας στον πίνακά σας, ο μετρητής της ΔΕΗ γράφει 17.625, όταν θα έχει γράψει ο μετρητής της ράγας 25 κιλοβατόρες, θα έπρεπε να γράψει και ο μετρητής της ΔΕΗ 17.650. Δηλαδή κάνετε μια πρόσθεση, καταγράφετε κάπου τα ποσά και βλέπετε και αν γράφει ο μετρητής τα ποσά τα σωστά που κι εσείς καταναλώνετε. Έτσι λοιπόν, αφού έχουμε αλλάξει όλες τις λάμπες του σπιτιού μας με λάμπες τύπου LED, όταν έχουμε λοιπόν ξεκινήσει και κάνουμε οικονομία, τουλάχιστον έτσι όπως εμείς νομίζουμε, και συνεχίζουν να μας έρχονται φουσκωμένοι λογαριασμοί, τότε νομίζω το κόστος ενός ψηφιακού μετρητή που θα είναι μαζί με την εγκατάσταση τύπου 20-30 έως maximum 50 ευρώ, μαζί με την εγκατάσταση ξαναλέω, νομίζω ότι είναι μηδενικό σχεδόν μπροστά στην επικείμενη καταστροφή που μπορεί να έρθει αν μας έρθει ένας λογαριασμός ρεύματος, όπως καταλαβαίνετε, πολύ φουσκωμένος. Θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε κιόλας να βοηθήσετε και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας να καταλάβουν και να αντιληφθούν, βλέποντας τον παλμό από συσκευές που έχουν αφήσει αναμένες, ότι τελικά, όπως για παράδειγμα αν το παιδί σας αφήνει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό, περνώντας από τον πίνακα και βλέποντας το φως να αναβοσμήνει με μεγάλη ταχύτητα, ο καθένας λοιπόν θα θορυβηθεί, θα ευαισθητοποιηθεί και θα καταλάβει πλέον τι είναι αυτό που καίει μέσα στο σπίτι και δεν θα το υποτιμά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και λίγο αόρατο το ρεύμα, και ειδικά για τα μέλη της οικογένειάς μας, τα οποία ας πούμε ενδεχομένως δεν έχουν αντιληφθεί το τι καίει κάθε συσκευή. Όπως αντίθετα, ένα αναμένο φως στο δωμάτιο τύπου LED θα μπορέσει να διακρίνει ότι τελικά δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα στην ήδη χαμηλή κατανάλωση. Οπότε να μπορεί κιόλας να χρησιμοποιεί τις συσκευές που είναι οικονομικές με μεγαλύτερη άνεση.
Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι οποιαδήποτε μορφή οικονομίας κάνετε στο σπίτι σας μπορεί να σας χαμηλώσει ιδιαίτερα το κόστος του λογαριασμού, αφού μπορείτε να πάτε λίγο κάτω από το όριο που έχει οριστεί και να μην χρεωθείτε αναδρομικά και για τις προηγούμενες κιλοβατόρες με μια νέα πιο αυξημένη τιμή. Καλό είναι πάντως σε γενικές γραμμές να είστε καλά ενημερωμένοι, διότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν νέες συσκευές πολύ πιο οικονομικές, οι οποίες ενδεχομένως να σας γλιτώσουν από πολλούς μπελάδες και πάρα πολλά έξοδα σε σχέση με φουσκωμένους λογαριασμούς. Εναλλακτικά και σε γενικές γραμμές, να σας πω ότι αν μπορέσετε να καταφύγετε σε μια κουζίνα υγραερίου, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή, ενδεχομένως να βλέπατε τεράστιες διαφορές κατευθείαν στο λογαριασμό του ρεύματος, μαζί με φυσικά τον ηλιακό θερμοσύφωνα, καθώς και επίσης αν αλλάζατε τη θέρμανση του σπιτιού σας από μια κοστοβόρα θερμική συσκευή τύπου λάμπες αλογόνου ή θερμοπομπούς ή οτιδήποτε άλλο με το air condition ή ακόμα καλύτερα μια εναλλακτική όπως για παράδειγμα μια ξυλόσομπα ή μια σόμπα υγραερίου καλής ποιότητας για να μην έχει αναθυμιάσεις. Πιστεύω ότι η κατανόηση των κιλοβατόρων και το πώς τρέχουν στο μετρητή μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμα και με τη σωστή χρήση των συσκευών που ήδη έχουμε. Εδώ λοιπόν αξίζει να αναφέρουμε σχετικά με κάποιες απορίες που έχουν δημιουργηθεί με το αν αξίζει τελικά να μετράτε μόνοι σας τις κιλοβατόρες με το ρολόι της ΔΕΗ, να κατεβάσετε την εφαρμογή ή τηλεφωνικά να δίνει τις μετρήσεις την συγκεκριμένη στιγμή τις οποίες ο πάροχός του χρειάζεται για να βγάλει τον εξοφλητικό λογαριασμό. Εδώ να πούμε ότι δεν έχετε να κερδίσετε και πάρα πολλά πράγματα, αν όμως σε κάθε περίπτωση ο έναντι λογαριασμός που θα έρθει ανεβασμένος, γιατί την προηγούμενη χρονιά ενδεχομένως ή τις προηγούμενες χρονιές κάνατε μεγαλύτερες καταναλώσεις σε εκείνο το διάστημα, τότε θα χρειαστεί να δώσετε χρήματα μπροστά, τα οποία βέβαια θα σας αφαιρεθούν στον επόμενο λογαριασμό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι χειρότερο με το να περιμένετε τον καταμετρητή να περάσει τη στιγμή που θα μπορέσει εκείνος για να πάρει τις ενδείξεις, ειδικά κάποιοι μετρητές που βρίσκονται στο εσωτερικό του σπιτιού ή σε κλειστές αυλές. Ενδεχομένως λοιπόν αυτό να σας δώσει πολύ καλύτερες λύσεις και πιο ισορροπημένους λογαριασμούς και να μπορέσετε κι εσείς ο ίδιος να ρυθμίσετε έτσι το ώστε τη στιγμή της καταγραφής να μην έχετε περάσει έστω και για λίγο το όριο το οποίο ορίζει ο πάροχός σας ώστε να μην χρεωθείτε με παραπάνω χρεώσεις ακόμα και για τις προηγούμενες κιλοβατόρες αναδρομικά. Είμαι εδώ πέρα για να σας ενημερώνω για οτιδήποτε νέο. Γεια σας. Διονύση, ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας όλες αυτές τις πολύτιμες συμβουλές. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Αν έχετε γραφτεί ήδη, πρέπει να ελέγξετε εάν παραμένετε εγγεγραμμένοι και αν κάνετε σωστά τη διαδικασία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Από εμένα, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια χαρά. Thank you.